start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. It's up to you, New York, New York, New York. Λοιπόν, αγαπημένο Θόδωρε, εδώ είμαστε πάλι για να δούμε την ιστορία ενός βιβλίου το οποίο έχει γίνει όντως bestseller για ένα πρόσωπο το οποίο δεν θέλω να αποκαλύψω με το όνομά του, για το οποίο οι New York Times έγραψαν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Το βιβλίο είναι από το Μανχάταν στο Άγιον Όρος, το οποίο βρίσκεται ήδη στις προφθήκες των βιβλιοπωλείων, στις εκδόσεις. Κάκτος. Κάκτος. Για πες μας λοιπόν γι' αυτό το βιβλίο, για όλη αυτή την εμπειρία που περιγράφεται. Το διάβασα 3-4 φορές από την ώρα που μου το έδωσαν και άλλη μια φορά από την ώρα που μου φέρες, γιατί έχω κάνει αρκετές υποσημειώσεις. Λοιπόν, σ' ακούω. Καλησπέρα καταρχάς, κύριε Στεφανόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Με βλέπετε και χαμογελάω, γιατί όταν σκέφτομαι τον πρωταγωνιστή πραγματικά στο μυαλό μου έρχεται μια ηρεμία. Και πραγματικά είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που έχω γνωρίσει. Είχα την μεγάλη ευλογία να αποτυπώσω στο χαρτί την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά έζησε μια ζωή ολοκληρωμένη, δηλαδή πέρασε από πολλά στάδια της ζωής του, μέχρι να καταλήξει να είναι σήμερα στο Άγιο Όρος και να θεωρείται ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους του κόσμου. Είχα την ευλογία να μου εξομολογηθεί κατά κάποιο τρόπο τη ζωή του και μέσα από τη ζωή του ταυτίστηκα και εγώ, γιατί είχα χάσει το δρόμο μου, όπως και ο ίδιος λέει μέσα στο βιβλίο ότι είχε χάσει το δρόμο του.
και ξεχώρισα λίγο τι είναι επιτυχία στο μυαλό μου και τι είναι ευτυχία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό πράγμα το κάλεσμα που έχεις στη ζωή σου, οποιοδήποτε είναι αυτό, από το να είσαι απλά ένας επιτυχημένος άνθρωπος ή να κυνηγάς την καριέρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ήρθε λίγο το βιβλίο να μου τα ξεκαθαρίσει και να τα μοιραστώ με τους αναγνώστες. Βασικά η ιστορία, γιατί μετά έγινε βιβλίο. Ήρθε η ιστορία να σου ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα και μετά το έκανες βιβλίο. Ναι. Αυθαιρετώντας λίγο. Λίγο, ναι. Το έκανα. Αλλιώς δεν γινόταν, ναι. Του εκμεύα σιγά σιγά πράγματα και πέρασα στην αυθαιρεσία, αλλά για καλό σκοπό. Γιατί το έγραψα με μεγάλη αγάπη, μεγάλο σεβασμό προς τον πρωταγωνιστή, αλλά πιστεύω ότι η ζωή του βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι με τέγμιο αποφάσεων, ταυτίζονται σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, οπότε αποφάσισα να αυθαιρετήσω για καλό σκοπό και τελικά ο σκοπός πραγματικά ήταν καλός, γιατί τα μηνύματα που πήρα μετά και τα μετέφερα και στον πρωταγωνιστή ήταν... Ναι, χωρίς να πούμε πολλές λεπτομέρειες για να αφήσουμε την αγωνία στον αναγνώστη, αφού θα το πάρει στα χέρια του το βιβλίο να το δει, τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία η οποία και σε τράβηξε για να την κάνεις ένα βιβλίο, ένα συγγραφικό πόνημα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο τρέχει γρήγορα στα χέρια του κάθε αναγνώστη. Τι ακριβώς είναι αυτό που σε τράβηξε από την ιστορία αυτού του ανθρώπου και κάθισες και την έκανες βιβλίο? Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Όταν το γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά η συμπεριφορά του, η όλη του στάση βρίσκει έναν άνθρωπο ισορροπημένο και έναν άνθρωπο που έχει μια ζωή πριν τη μοναχική ζωή. Ναι, να πούμε ότι πρόκειται για έναν μοναχό. Μοναχό, ναι. Έτσι, για να λύσουμε το μυστήριο. Έναν μοναχό, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι από τους αφανείς ανθρώπους, δεν τον βρίσκει εύκολα κανείς. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας για τους πατέρες, τους πραγματικούς, τους Αγίους, τους Οσίους. Χρειάστηκαν αιώνες για να τους αναδείξει η Εκκλησία μας, γιατί σήμερα κάθε μέρα το διαδίκτυο, σαν τα pop, πετάει και από έναν Άγιο, έναν Όσιο, έναν Προφήτη. Λοιπόν, αυτός δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και εμείς αυθαιρετούμε, και εγώ τώρα και εσύ, διότι δεν γνωρίζει ότι κάνουμε αυτού του είδους την παρουσίαση, όμως επειδή θα ωφεληθεί πολύ κόσμος και ήταν μεγάλο το τόλμημα να το αποτυπώσεις όλη αυτή την ιστορία, ένα μέρος της ιστορίας του, ένα σύγγραμμα συγγραφικό πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος χωρίς διαφήμιση, χωρίς τίποτα, το έχει αγκαλιάσει και φεύγει κατά χιλιάδες αντίτυπα. Αυτός ο άνδρας λοιπόν, ο οποίος καταρχήν είναι πνευματικός, για ξετύλιξέ μας λίγο το προφίλ του και μετά αδρά να πούμε για αυτή την ιστορία, χωρίς να δώσουμε, επαναλαμβάνω, λεπτομέρειες, για να μπορέσει ο κόσμος να το ζήσει διαβάζοντας το βιβλίο αυτό. Θα σου πω εγώ πώς τον έχω στο μυαλό μου, πώς τον έχω γνωρίσει. Είναι ένας άνθρωπος, όπως είπατε, πνευματικός, αφανής, δεν εμφανίζεται, δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, κάνει ένα σπουδαίο έργο και με ανθρώπους, νοιάζεται για τον άνθρωπο πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ταπεινός για μένα, πάρα πολύ ταπεινός. Αυτό μου τράβηξε το ενδιαφέρον να τον γνωρίσω λίγο καλύτερα, γιατί όπως είπατε, και εγώ τον γνώρισα μέσω κάποιων άλλων ανθρώπων, γιατί δεν εμφανίζεται καθόλου, δεν το αρέσει να εμφανίζεται. Μου έκανε εντύπωση ότι είναι πολύ μέσα στη ζωή. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη ζωή, σε καταλαβαίνει σαν άνθρωπο κατευθείαν. Και το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι σε ξεκλειδώνει από την πρώτη στιγμή, με το χιούμορ του, με την πλάκα του, και αυτό σε κάνει να νιώσεις πολύ οικία μαζί του. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ζήσει μια άλλη ζωή στο παρελθόν, η οποία ήταν γεμάτη
και ολοκληρωμένη. Και αυτό τον έκανε, η απόφαση του να είναι εντελώς συνειδητή, η μετάβασή του από το κοσμικό φρόνημα στο μοναχισμό. Οπότε, ας το πούμε έτσι, το γνώρισα και ήθελα να αποτυπώσω έτσι την άβρα του. Να πω την άβρα του, γιατί έχει μια εξαιρετική άβρα και ήθελα να μάθω κάποια πράγματα, καταρχάς για τη δική μου ψυχή, για τη δική μου, για το δικό μου σκοπό ζωής, για να δω ένας άνθρωπος που έκανε μια στροφή 180 μοιρών, γιατί εγώ δεν τολμώ να κάνω ένα ή δύο βήματα. Αυτό κατά τη διάρκεια έτσι της γνωριμίας μας και την αποτύπωση και την αυθαιρεσία, όπως είπαμε, κάποιων πραγμάτων που έγιναν, είδα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τολμήσει πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν τα τολμάμε. Και μου είπε χαρακτηριστικά μια έκφραση την οποία μου έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ. Τότε όταν ήμουν κοσμικός είχα τα πάντα, εννοούσε τον υλικό πλούτο και δεν είχα τίποτα στην ουσία, εννοούσε το πνευματικό κομμάτι. Τώρα δεν έχω τίποτα, το μόνο που μου ανήκει είναι να ράσω και έχω τα πάντα. Για μένα αυτό έγραψε μέσα μου πάρα πολύ και με συγκλώνησε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος με το τίποτα στην ουσία. Και όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ εμείς που έχουμε όλα τα πράγματα στον έξω κόσμο και θέλουμε και άλλα παπούτσια και άλλα ρούχα και άλλο αυτοκίνητο και ζητάμε το κάτι παραπάνω και μια καλύτερη θέση στην εταιρεία και αυτό και εκείνο, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Έχουμε συναισθηματικά κενά. Οπότε προσπάθησα να αποτυπώσω την ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι ισορροπημένος, έχει ακούσει την εσωτερική του φωνή και έχει κάνει αυτό πραγματικά αναζητά, η ψυχή του, άκουσε το κάλεσμά του και προσπαθώ να το μοιραστώ με τον κόσμο και αυτό να αφήσει ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι σε μια εποχή τόσο μπερδεμένη ψάχνουμε καθοδήγηση. Πάμε να δούμε λοιπόν για ποιο ακριβώς σημείο της ζωής του μιλάμε, πριν την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Ποια ήταν η κοσμική του ζωή, ας πούμε μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα βρει ο αναγνώστης. Η κοσμική του ζωή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε στο Μαχάταν, που λέει και ο τίτλος του βιβλίου. Είχε μια εξαιρετικά επικοινωνιακή κοσμική ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος της γενιάς του. Mm-hmm. Μιλάμε για τη δεκαετία 70-80. Ανωδική πορεία. Ανωδική πορεία. Και πετυχημένη, πολύ. Πολύ πετυχημένη πορεία. Και από την πετυχημένη πολύ πορεία και θα πω και εξασφαλισμένη πορεία στη ζωή του, ξαφνικά όλο αυτό που ζούσε δεν τον γέμιζε. Παραλίγο να φτάσει και στο γάμο. Παραλίγο να φτάσει με μια πάρα πολύ ευκατάστατη και πανέμορφη κοπέλα. Ναι, παραλίγο να φτάσει και στο γάμο με μια ευκατάστατη και πολύμορφη κοπέλα ενός από τα στελέχη της εταιρείας. Ναι, του πλέον ισχυρού. Του πλέον ισχυρού. Ο οποίος τον ήθελε. Τον ήθελε πολύ σαν γαμπρό, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Ναι. Ήταν επαγγελματίας, σε πολύ μικρή ηλικία. Πετύχαινε τους στόχους του και όπως λένε οι φίλοι του, όλα τα δύσκολα project τα έπαιρνε ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή αναλάβανε τις δύσκολες αποστολές. Όπως και σήμερα θα πω. Οπότε όλο αυτό κάπου στο μυαλό μας, αν το δούμε, δεν ταιριάζει. Λες, γιατί ένας άνθρωπος να αφήσει μια πετυχημένη ζωή, εξασφαλισμένη ζωή, όχι μόνο για τον ίδιο, αν έκανε παιδιά για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για όλη την οικογένεια, και ξαφνικά να παρνηθεί τα πάντα. Η απάντηση τη δίνει μόνο ο ίδιος, μέσα από τις πράξεις του, μέσα από τη ζωή του, μέσα από την ταπεινότητά του, και όταν το συναντάς και σου λέει με ευγνώμων κάθε μέρα, ευγνωμονώ την Παναγία που με έφερε στο περιβόλι της, για μένα δεν χρειάζεται κάποια άλλη απάντηση στο ερώτηση. Επειδή το βιβλίο κυκλοφορεί κάποιους μήνες και έχω ζητήσει με ανθρώπους, δεν πρόκειται για δειλία κάποιου, αφού ήταν όλα στρωμένα. Πρόκειται για μια απόφαση τολμηρή που δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα την έκανε, να αφήσει τη δεκαετία του 80 την Αμερική, την ισχυρή Αμερική, την πολύ ωραία ζωή,
τη νυχτερινή ζωή, όλα αυτά που ζούσαν τότε, την αυθεντικότητα, όπως μου είπε, για να βρεθεί στην Ελλάδα στο πουθενά. Γιατί όταν βρέθηκε στην Ελλάδα, δεν βρέθηκε πάλι με μια δουλειά αμέσως κτλ. Οπότε για μένα είναι ένα παράδειγμα ζωής, φωτεινό, φωτεινό παράδειγμα ζωής, πραγματικά, για να δούμε τι έχει αξία στη ζωή. Και ότι στην αξία στη ζωή δεν έχουν μόνο τα υλικά, αλλά πραγματικά να είσαι καλά μέσα σου και να ακολουθείς αυτό που σου λέει η ψυχή σου και το καλεσμά σου. Μια τέτοια ιστορία, γιατί από το συναξαριστή έχουμε δει το ακριβώς διαφορετικό, το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλες μορφές στην Ορθοδοξία που άφησαν αξιώματα, άφησαν θέσεις κλπ. Σήμερα στη σημερινή εποχή, η οποία είναι απολύτως εκοσμικευμένη και απολύτως υλική, στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, στο ρυθμό της παγκοσμιοποίησης, στους ρυθμούς της οικονομίας, της πατάλης, της της πλεονεξίας και πολλών άλλων. Τι αξία μπορεί να έχει μια τέτοια ιστορία, ένα τέτοιο παράδειγμα ενός από τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μοναχούς που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλα τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας, σε όλη την Οικουμένη. Γιατί μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η ζωή, αυτό το βίωμα το συγκεκριμένο? Ναι, θα σας απαντήσω με πραγματικά γεγονότα ανθρώπων οι οποίοι, ειδικά από το εξωτερικό, δηλαδή Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι κάνουν μια σπουδαία καριέρα, επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν, όταν διάβασα το βιβλίο, κατάλαβα ότι δεν πρέπει να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στην καριέρα μου, αλλά να δώσω έμφαση στην οικογένεια και σε άλλα πράγματα. Κάποιοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δώσουν έμφαση στην οικογένεια, στον τρόπο ζωής, να έρθουν πιο κοντά με τους δικούς τους ανθρώπους. Οπότε πιστεύω ότι κάπου με τη ζωή του όλοι ταυτιζόμαστε, γιατί όλοι έχουμε χάσει το δρόμο μας στην πορεία. Και πρώτος εγώ. Γιατί λέει το βιβλίο μέσα, πρέπει να χαθείς για να βρεις το δρόμο σου. Όλοι κάπου στην πορεία το χάνουμε. Σημασία είναι να έχουμε μια καθοδήγηση, για να έρθει κάποιος να μας πάρει από το χέρι με έναν διοτέλεια όσο γίνεται και να μας πει: ο δρόμος της πορείας σου είναι αυτός. Ή άκουσε την καρδούλα σου, μην ακούς τι θα σου πει ο Α, ο Β, οι γονείς σου, δεν ξέρω ποιος. Οπότε όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται τόσο πολύ από τη ζωή ενός ανθρώπου, για μένα είναι η επιτυχία του πρωταγωνιστή του βιβλίου, όχι δικιά μου, εγώ αποτύπωσα μια ζωή, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν το κάνουμε, δεν τολμάμε. Όλοι, ακούω πολλές φορές, θα ήθελα να κάνω αυτό, θα ήθελα να κάνω εκείνο, αλλά πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε όλοι οι δικαιολογίες να μην κάνουμε κάτι, και το δεύτερο, δεν έχουμε το σθένος, ή όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, το πρώτο βήμα που είναι το πάντα το πιο δύσκολο, αμέσως τα παρατάμε. Αν δούμε ο πρωταγωνιστής στη μετάβασή του από την κοσμική ζωή στη μοναχική, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Αλλά δεν το βάλε κάτω. Δεν το βάλε ποτέ κάτω. Μπορεί να απογοητεύτηκε, μπορεί να παρακάλεσε την Παναγία, μπορεί να έκλαψε μπροστά στην Παναγία, αλλά δεν το βάλε κάτω. Και για μένα αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Σήμερα σε μια ζωή η οποία λείπει ο χρόνος, θεωρείται το πλέον πολύτιμο αγαθό. Για να αφιερώσει κάποιος χρόνο να διαβάσει, δεν θέλει πάνω από 3-4 ώρες αν το διαβάσει με συνέπεια. Αν το μελετήσεις όμως, γιατί είναι άλλο η μελέτη, άλλο το διάβασμα, στέκεσαι σε κάθε παράγραφο, σε κάθε γραμμή. Τι αξία μπορεί να έχει το παράδειγμα ενός ανδρός που αφήνει τα εγκόσμια και μπαίνει σε μια άλλη πολιτεία, σε μια εποχή που όλα πια απαξιώνονται, όλα χάνονται, όλα δοκιμάζονται, όλα ανατρέπονται, όλα επανατοποθετούνται και επαναπροσδιορίζονται. Άρα το ίδιο και η πίστη, τα βιώματα, το μοντέλο του πετυχημένου σήμερα άνδρα ή γυναίκα είναι ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, πλεονεξία, χρήμα, δόξα, κοινωνική καταξίωση, κοινωνική αναγνώριση, social media, 5-10 λεπτά της ζωής μας στην τηλεόραση, στα mainstream, τώρα πια και στο διαδίκτυο με εκπομπές όπου τύχει και όπου λάχει.
Τι αξία μπορεί να έχει μια τέτοια πολυτάραχη ζωή, γιατί είναι περισσότερο θαυμαστή η πορεία του να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που είχε για να ολοκληρώσει την απόφασή του και να βάλει την ζωή του σε μια άλλη πολιτεία, παρά το ίδιο το γεγονός της νέας πολιτείας. Είναι πάρα πολλά τα εμπόδια που αντιμετώπισε, λοιπόν. Για τα εμπόδια που λέτε, τα εμπόδια μπορεί να είναι και εξωτερικά, μπορεί να είναι και εσωτερικά, ενώ μπορεί να έχει και αντιδράσεις μέσα από την οικογένειά του. Mm-hmm. Που είναι πολύ ισχυρές, βέβαια, έτσι, όταν έχεις αντιδράσεις μέσα από την οικογένειά σου είναι πολύ ισχυρές. Όπως είπατε, σε μια κοινωνία η οποία οι αξίες φτύνουν, θα πω, έχουν φτάσει στο μηδέν. Προσωπικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου πάτωση σε όλο αυτό. Όταν παρουσιάζουμε επιτυχία τον υλικό πλούτο και μόνο, τίποτα άλλο, δηλαδή ο υλικός πλούτος είναι επιτυχία. Διάβαζα πρόσφατα και είχε γραφτεί στο βιβλίο «Μοναχός που έγινε CEO» ότι στην Αμερική το Harvard κάνει μια έρευνα για 70 χρόνια και μελετά τη ζωή των ανθρώπων από τα 18 του χρόνια από την ενηλικίωση μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και ψάχνει το μυστικό για μια καλή ζωή. Αλλά όταν γίνονται τα 18 τους, παίρνει μια συνέντευξη. Τι θέλετε να γίνετε? Και παίρνει από διάφορες κοινωνικές ομάδες και από απόφοιτους από το Harvard. Και σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Και σε διάφορες φάσεις της ζωής τους τους παρακολουθεί. Και δύο από αυτούς τους, ας το πούμε, ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν έχουν γίνει και πρόεδροι της Αμερικής. Λέγανε λοιπόν στα 18 τους χρόνια, μεγάλο ποσοστό, ότι θέλω να γίνω πλούσιος, αυτό έχω το μοντέλο επιτυχίας, και πώς θα το πετύχουν αυτό, μέσα από τη διασημότητα. Βλέπε reality show, βλέπε κοινωνικά δίκτυα κτλ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν? Το αποτέλεσμα είναι ότι το μοντέλο για μια καλή ζωή είναι να προοδεύω στη ζωή μου, πρώτος πρόοδο, εξέλιξη, και να είμαι κοντά στους φίλους, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Δεν είναι ούτε ο πλούτος, ούτε η καταξίωση. Ίσα ίσα, όταν δεν έχεις ανθρώπινες σχέσεις, η μοναξιά φθείρει πάρα πολύ, όχι μόνο το σώμα σου, αλλά και τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Οπότε, όταν εσύ απομονώνεσαι, όταν εσύ είσαι επιτυχημένος, το μοντέλο επιτυχίας που λέγαμε, έχεις ένα καλό αυτοκίνητο και γυρνάς στο σπίτι σου και είσαι μόνος σου, ή θα έχεις συναισθηματικά κοινά, ή θα βρεις διεξόδους στον αλκοολισμό, στα ναρκωτικά που τα βλέπουμε, πάρα πολλούς επιτυχημένους. Οπότε, νομίζω ότι μας δίνει πολύ καλά πρότυπα, γιατί η ζωή του περνάει μέσα από αξίες και μας περνάει αξίες. Η ζωή του περνάει μέσα από αξίες, οπότε πρέπει να δώσουμε έμφαση σαν κοινωνία στις αξίες, στην κοινωνία αξιών που έχει χαθεί πάρα πολύ για μένα. Και τα πρότυπά μας είναι λάθος. Δηλαδή, δεν είναι επιτυχία. Καταρχάς, ποιος ορίζει την επιτυχία? Τι είναι επιτυχία? Για μένα επιτυχία είναι κάτι άλλο, για σας κάτι άλλο, για τον δίπλα κάτι άλλο. Έτσι. Ποιος ορίζει επίσης ότι. Ποιος με κρίνει ότι είμαι επιτυχημένος? Μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Αν είμαι καλά, εγώ νιώθω τον εαυτό μου επιτυχημένο, νιώθω τον εαυτό μου ευτυχισμένο, νιώθω τον εαυτό μου ότι προσφέρω. Μόνο εγώ μπορώ να το κρίνω αυτό. Έρχεται ο καθένας και σου λέει είσαι αποτυχημένος. Από πού κρίνεται αυτό το πράγμα? Γι' αυτό έλεγα και το ξαναλέω, επειδή έχουμε χαθεί στην κοινωνία, δεν υπάρχουν καθοδηγητές. Στην πνευματική ζωή είναι οι πνευματικοί μας, οι εξομολόγοι και τα λοιπά που μας δίνουν με αντιοτέλεια πράγματα. Φυσικά, όπως σε όλες τις κοινωνίες, πρέπει να βρεις ένα καλό εξομολόγο για να μπορέσεις να έχεις μια ισορροπία. Αλλά δεν έχουμε καθοδηγητές στη ζωή μας. Καθοδηγητές εννοώ και στον έξω κόσμο που βρισκόμαστε εμείς. Αν είχαμε καθοδηγητές, όταν ήμασταν 18 χρονών θα ξέραμε τι θα σπουδάσουμε. Μπήκαμε στο πανεπιστήμιο και δεν ξέραμε αυτό που σπουδάσαμε μας άρεσε. Και είδαμε τελικά ότι δεν μας άρεσε. Και χάσαμε κάποια χρόνια από τη ζωή μας και έπρεπε να κάνουμε στροφή, να ξαναδοκιμάσουμε κτλ. Σίγουρα η ζωή του περνάει μέσα από αξίες. Σίγουρα η ζωή του περνάει μέσα από δυνατά μηνύματα ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που πραγματικά εμείς πιστεύουμε, ανεξάρτητα τα εμπόδια εσωτερικά, εξωτερικά, γιατί είχε εμπόδια και είχε συγκρούσεις και εσωτερικά. Δύο αυτοί του, όπως αναφέρει, πάλευαν πάρα πολύ μέχρι να πάρει μια απόφαση. Αλλά υπήρχαν κάθε φορά και θαυμαστά σημεία. Ο κόσμος από ζήλο τα ονομάζει θαύματα. Ναι. Αλλά υπήρχαν και τέτοια θαυμαστά σημεία τα οποία υπερέβαιναν τις δυσκολίες σε πάρα πολλές φάσεις και καμιά φορά απίστευτες καταστάσεις, όπως η ιστορία με το διαβατήριο,
αν θα το έπαιρνε ή δεν θα το έπαιρνε για να μπορέσει να προχωρήσει, και μια σειρά άλλα, δεν θέλω τώρα να ξετυλίξω, να χαθεί η γοητεία του βιβλίου, αλλά επειδή μιλήσεις για αξίες, για ποιες αξίες ουσιαστικά μιλάμε? Και ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υπάρχει ένας οδοστρωτήρας, ο οποίος μας δοκιμάζει καθημερινά με όλες αυτές τις κρίσεις που έχει η ανθρωπότητα. Η Ελλάδα δοκιμάζεται πνευματικά, υπαρξιακά, οντολογικά, εθνικά και οικονομικά, που είναι το τελευταίο γιατί αυτό μπορεί να διορθωθεί. Πού πάμε λοιπόν και τι αξία μπορεί να έχουν τέτοια παραδείγματα, γιατί συχνά στα 20 λεπτά που μιλάμε λες για καθοδηγητές. Πρέπει να καθορίσουμε και να ξεχωρίσουμε, είναι άλλο ο πνευματικός με το πετραχύλι που δεν μπορεί να είναι χειραγωγός, ναι, έτσι τον μπερδεύουν αρκετοί, και άλλο ο καθοδηγητής που επίσης δεν μπορεί να είναι χειραγωγός. Βεβαίως. Πρέπει να είναι καθοδηγητής και να δουλεύει με ανιδιοτέλεια. Λοιπόν, όσον αφορά τις αξίες, εγώ όπως αντιλαμβάνομαι την εποχή που ζούμε, στον κόσμο που ζούμε, είναι ένας κόσμος γεμάτος έπαρση. Δηλαδή έχουμε τυφλωθεί από την έπαρση, έχουμε τυφλωθεί από τα υλικά αγαθά, έχουμε τυφλωθεί από το όλη μέρα τρέχουμε. Όλη μέρα, το βλέπω από τον εαυτό μου, όλη μέρα τρέχουμε, όλη μέρα έχουμε υποχρεώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω χρόνο να σκεφτώ. Δηλαδή αν το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω, έχω υποχρεώσεις, δημιουργούνται υποχρεώσεις, μας δημιουργούν υποχρεώσεις. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε για τίποτα. Οπότε και ξυπνώντας το άλλο πρωί πάλι έχω να σκεφτώ τις επόμενες υποχρεώσεις που θα έχω και πόσα λεφτά έχω να δώσω στο ενίκιο, στο ρεύμα, στο τηλέφωνο κτλ. Η ζωή μας λοιπόν είναι υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Και όταν μας αφήνουν να σκεφτούν, το μυαλό μας δεν είναι καθαρό. Και προσπαθούμε να κλείσουμε αυτά τα κενά που έχουμε με τις υλικές ανάγκες. Να πάρουμε ένα καλύτερο αυτοκίνητο για να νομίζουμε ότι έχουμε κλείσει, ας το πούμε, μια τρύπα συναισθηματική, ένα καλύτερο σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου ταπεινότητα, δεν υπάρχει σεβασμός. Έχει χαθεί ο σεβασμός. Στην εποχή των γονιών μας και των παππούδων μας υπήρχε ένα σεβασμός. Υπήρχαν άγραφοι νόμοι οι οποίοι ο ένας σεβόταν τον άλλον. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Φιλότιμο. Φιλότιμο. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει το κέρδος, υπάρχει το όφελος και οι άνθρωποι πηγαίνουν πάντα από την πλευρά που έχουν κέρδος. Εμπορικοποιείται πλέον ακόμα και ο πόνος και η ελπίδα. Τα πάντα. Έχει γίνει τόσο χυδαία η ζωή, και το πιο χυδαίο είναι όταν εμπορευματοποιούν και εμπορικοποιούν ιδανικά, αξίες, τα εργαλειοποιούν. Έτσι. Με στόχο το κέρδος. Το κέρδος και μόνο το κέρδος, δηλαδή το κέρδος είναι ο Θεός μας, έγινε ο Θεός μας. Και έχουμε χάσει τον πραγματικό μας Θεό, που ο πραγματικός μας Θεός δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν είμαστε ταπεινοί, δεν έχουμε, κοιτάμε μόνο το, δεν κοιτάμε τον διπλανό μας. Σε μια κοινωνία πρέπει να αφήσουμε ένα αποτύπωμα. Εγώ θυμάμαι και οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας, ο ένας πήγαινε απλά πράγματα, αυγά στον άλλον, φρόντιζε για τον άλλον, του πήγαινε χόρτα. Όλα αυτά έχουν χαθεί. Εδώ ζούμε σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρουμε το διπλανό μας. Όταν χρειαστείς μια βοήθεια, το πολύ απλό, δεν έχεις το θάρρος να του χτυπήσεις το κουδούνι, γιατί ποτέ δεν έχεις πει μια καλημέρα. Αυτό είναι ένα 38 παράδειγμα σε ποια κοινωνία ζούμε. Η κοινωνία που ζούμε έχει αγένεια, έχουμε νεύρα, τσακωνόμαστε στον δρόμο. Όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καταρχάς το DNA του Έλληνα. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, έχει μεράκι, είναι πολύ καλός στην επεξεργασία, να κάνει πράγματα. Όλα αυτά τα έχουμε χάσει. Έχει αξίες και γι' αυτά έχει πολεμήσει τα ιδανικά και τις αξίες του. Τα έχουμε χάσει λίγο σήμερα. Μας έχουν προσανατολίσει, όπως είπατε πολύ σωστά, τα social media. Όλο αυτό μας έχουν προσανατολίσει. Κοιτάμε να γίνουμε διάσημοι και μέσα από τη διασημότητα μας έχουν προσανατολίσει με το εύκολο. Δηλαδή, στη ζυγαριά είναι το εύκολο και να βγάλουμε μια δουλειά πραγματικά να κοπιάσουμε. Η ζυγαριά είναι στο εύκολο, αλλά
όταν μας λένε θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο, και όταν αυτό μας το περνάει στην οτροπία, νομίζουμε ότι όλοι θα γίνουμε, θα καθόμαστε σε ένα καναπέ και θα μας έρχονται τα λεφτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει κόπο πρώτα, πολύ κόπο. Ούτε το ταλέντο φτάνει, γιατί λένε έχει ταλέντο, θα πάει ψηλά. Έχουν χαθεί πολλά ταλέντα χωρίς κόπο, χωρίς κόπο. Και θέλω να βάλω μια διάσταση ακόμα. Είναι πολύ σημαντικότητα ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Με την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα σου πας μπροστά. Δεν πας μπροστά με το ταλέντο σου. Βλέπουμε αθλητές μεγάλους, μεγάλους αθλητές, οι οποίοι έχουν ένα εξαιρετικό ταλέντο και λόγω του χαρακτήρα δεν μπορούν να φτάσουν στο νούμερο 1. Αυτό κάτι λέει για το πώς αισθάνονται. Οπότε πρέπει λίγο να έχουμε πιο χαμηλά την μπάλα. Να έχουμε πιο χαμηλά την μπάλα, να σκεφτόμαστε και λίγο και τον συνάνθρωπό μας, που δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Να σκεφτόμαστε πώς μπορεί να πάει η κοινωνία μπροστά. Πώς να δημιουργήσουμε πολιτισμό πάλι. Δεν είναι όλα χρήμα στη ζωή αυτή. Είναι και άλλα πράγματα. Αλλά το χρήμα είναι ο Θεός μας. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Κατά αυτή την έννοια δηλαδή, χρειάζονται καθοδηγητές σαν τον πρωταγωνιστή του βιβλίου μας. 100%. Ο πρωταγωνιστής θα μπορούσε να τα έχει όλα. Τα πάντα. Θα μπορούσε να κάθεται τώρα να ήταν πρόεδρος της μεγαλύτερης ίσως αμερικάνικης εταιρείας, έτσι. Μια από τις μεγαλύτερες. Δεν το έκανε όμως. Δεν πήγε με τον εύκολο τρόπο. Πήγε με τον δύσκολο τρόπο. Αυτό που κάνει σήμερα δεν έχει ανέσεις. Έτσι. Δεν έχει ό,τι θέλει τρώει. Τρώει ό,τι τρώνε και άλλοι. Έχει απαρνηθεί τα κοσμικά. Έχει κατά κάποιο τρόπο έχει χάσει τους φίλους του. Έχει βρει βέβαια άλλους ανθρώπους που είναι αδέρφια του, τα πνευματικά του αδέρφια, αλλά δεν πήγε με τον εύκολο τρόπο, πήγε με τον τρόπο τον οποίο του έλεγε η εσωτερική του φωνή, η καρδιά του, η ψυχή του, και σίγουρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για μένα και θα είναι ένας φάρος φωτεινός για το τι πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας. Δεν πρέπει να ακολουθούμε το εύκολο, το γρήγορο που γκρεμίζεται εύκολα. Αλλά θέλει προσπάθεια, γιατί είχε πολλά εμπόδια, είχε πολλά θαύματα, όπως εγώ το είδα, όπως είπατε με το διαβατήριο και άλλα. Και ένας καθοδηγητής ή μια παρουσία επίσης στη ζωή του ήταν η Παναγία, που είναι πολύ σημαντικό και την υπηρετεί με μεγάλη αφοσίωση. Αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται να έχουμε ένα πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος με ιδιοτέλεια να μας δίνει και να μας κατευθύνει όσον αφορά λίγο την πνευματική μας ζωή. Έχουμε χάσει την πνευματική μας ζωή όλοι. Δεν έχουμε καθόλου πνευματική ζωή. Και έναν άνθρωπο, αν μπορούμε να έχουμε έναν καθοδηγητή για τη ζωή μας, για να μπορέσουμε λίγο να βρούμε έναν δρόμο. Δεν έχουμε έναν δρόμο, δεν μπορούμε να χαράξουμε πορεία ζωής. Θόδωρε, προσπαθούν σήμερα να αντικαταστήσουν και να υποκαταστήσουν την έννοια του πνευματικού με τους διάφορους οικογενειακούς συμβούλους, με τους ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, και ο κόσμος μέσα στη μεγάλη σύγχυση που βρίσκεται, παρόλα αυτά αυτό το μαργαριτάρι που έχει στα βαθύτερα του είναι του και του εσωτερικού του κόσμου, η πίστη στο Θεό, βάλεται από παντού. Προσπαθούν να του υποκαταστήσουν ακόμα και το τελευταίο ιδιωτικό, προσωπικό, πνευματικό κάστρο που είχε, το πνευματικό του. Ναι. Υποκαθιστώντας τον με ψυχολόγους, με ανθρώπους που πολλές φορές ανεύθυνα προσπαθούν να καθοδηγήσουν ή να χειραγωγήσουν τη ζωή ανθρώπων, και πολλές φορές, αυτό προκύπτει από πολλά ρεπορτάζ και στοιχεία, τους έχουν οδηγήσει και στην αυτοκτονία. Γιατί απαξιώνουν τη ζωή, τον εαυτό τους, τους γύρω τους. Ναι. Πράξεις αγάπης τις διαστρέφουνε. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Δεν μπορείς να αγγίξεις ούτε το ίδιο στο παιδί, να του βάλεις φρένο, με στένος, με στιβαρότητα. Όλο αυτό, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει σήμερα ένας άνθρωπος, πάντα με γνώμονα και πηξίδα τη ζωή αυτού του πρωταγωνιστή, αυτού του άνδρα, ο οποίος η ταπεινότητά του είναι τέτοια που απαρνήθηκε ακόμα και το ιερατικό σχήμα. Είναι μοναχός. Δεν είναι ιερομόναχος, είναι μοναχός. Κάτι που δεν βλέπεις εύκολα ούτε στην
διάσταση της ορθόδοξης ζωής. Εύκολα αποδέχονται τα διάφορα οφήκια. Και εκεί βλέπεις τον υφέρποντα εγωισμό και πολλά πολλά άλλα, γιατί συνηθίζω να λέω ότι όπου επερίσευσε η χάρις, επλεώνασε η αμαρτία, και το αντίστροφο, όπου επλεώνασε η αμαρτία, επερίσευσε η χάρις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην ιστορία της Ορθοδοξίας. Ο δικός μας πρωταγωνιστής, του οποίου σεβόμεθα την επιθυμία να μην γίνει καμία αναφορά στο πρόσωπό του και στο όνομά του, τι μπορεί να μας προσφέρει, έστω μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτή τη διαδρομή που καλύπτει πολύ λίγο από τη ζωή του, ναι, την πολυτάραχη, όντως πολυτάραχη. Σε αυτό που είπατε λίγο, τι μπορούμε να αλλάξουμε, πιστεύω ότι στην κοινωνία μας, πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από δύο πράγματα, από την οικογένεια, την οποία είναι ένα σημαντικό κύτταρο και πάντα ήταν ένα σημαντικό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Άμα δούμε, οι βόρειοι λαοί δεν έχουν τόσο πολύ την οικογένεια σαν κύτταρο. Εγώ θυμάμαι όταν σπούδαζα 18 χρονών στην Αγγλία, τα παιδιά τους τα είχαν αφήσει, δεν ενδιαφερόντουσαν τίποτα. Και στην Αμερική επίσης, σε όλες τις αγγλοσαξονικές χώρες, τις φραγκικές χώρες. Ναι, ενώ στις μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Γενικώς η φραγκιά έχει αποδομήσει πάρα πολλές αξίες που υπήρχαν στη ζωή. Έχουμε κρατήσει αυτό το τελευταίο κομμάτι, ίσως το τελευταίο κύτταρο που λέγεται οικογένεια. Αλλά για να το κρατήσουμε και να μην αποδομηθεί εντελώς, γιατί υπάρχει αποδόμηση, ξεκινάμε με την οικογένεια, με τις αξίες της οικογένειας, αλλά και τις αξίες που έχουμε στο σχολείο. Ξέρετε, έχουμε να προσπαθούμε στο σχολείο να μην μαθαίνουμε πράγματα όπως είναι ο σεβασμός. Δεν μας μαθαίνουν στο σχολείο το σεβασμό, την αλληλεγγύη, να σέβεσαι τον άλλον, να σέβεσαι τη φύση, να σέβεσαι τα ζώα, να ξεκινάς να τρως υγιεινά, να αυτοσερβίρεσαι όπως κάνουν στην Ιαπωνία. Έχουμε δει πολλές φορές τώρα και στην Ιαπωνία και τους Ιάπωνες, και με αφορμή και το παγκόσμιο κύπελο, καθαρίσαν την κερκίδα τους. Όλα αυτά τα έχουν πάρει οι φίλαθλοι, εννοώ. Και μετά και οι ποδοσφαιριστές καθαρίσαν τα αποδυτήρια. Αυτό είναι όλο θέμα του σχολείου, γιατί τα μάθαν από μικρή αυτά τα πράγματα. Και μόλις πρόσφατα ο προπονητής υποκλήθηκε στο κοινό που πήγε στο Κατάρ. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα σχολείου, παιδείας, και υπάρχουν πολλοί. Αυτό σε ακολουθεί. Θα κάνω μια παρένθεση για να δούμε πόσο σημαντικές είναι οι αξίες που φτάνουν μέχρι το άκρο. Όταν δούλευα σε μια πολυεθνική ιαπωνική εταιρεία πριν 15 χρόνια, ο επικεφαλής Ιάπωνας έμαθε ότι κάποιο ραδιόφωνο που είχε φτιάξει η εταιρεία έσκασε στα χέρια ενός χωρικού και πέθανε ο χωρικός. Αυτό το θεώρησε τόσο μεγάλη ντροπή για τον ίδιο που προσωπεί την εταιρεία που κάνει χαρακίρι. Αυτό είναι αξία για μένα, μεγάλη αξία. Δηλαδή ένιωσε τόσο μεγάλη ντροπή μέσα του που έχουμε ξεχάσει τη λέξη, και ακόμα ντροπή να ντρέπομαι για κάτι, που έκανε χαρακτήρι, το θεώρησε προσωπική του αποτυχία. Οπότε η οικογένεια και η παιδεία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να μάθουμε, εκτός από ένα σύστημα παπαγαλίστικο, γιατί και εγώ στις Πανελλαδικές παπαγαλία τα μάθαμε όλα και την επόμενη μέρα δεν ξέραμε τίποτα, να περάσουμε σε ένα σύστημα αξιών στα παιδιά, αλλά και να βοηθούν έτσι και οι οικογένειες. Έχουμε αποξιώσει το πνευματικό μας. Ο πνευματικό μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει ένα ιδιωτέρη απέναντί μας. Ή έχουμε πάει στο άλλο άκρο, έχουμε αφήσει τα πάντα σε κάποιον που δραματοποιεί το ρόλο του πνευματικού, αλλά είναι χειραγωγός. Ναι. Αυτό είναι μια μάστιγα σήμερα στην εποχή μας, μάστιγα, η οποία φτάνει να διαλύει και οικογένειες. Βεβαίως. Έτσι, εμείς ξέρουμε και οι δύο ιστορίες από το χώρο των χριστιανικών κοινοτήτων, εννοώ των συνειδητών χριστιανικών κοινοτήτων, όπου μπερδεύουν την πνευματική διάσταση του κάθε άνδρα με τον καθοδηγητή και τον χειραγωγό. Σήμερα πλεονάζει ο χειραγωγός και ο δημαγωγός παρά ο πνευματικός, ο οποίος είναι ανιδιοτελής, έχει διάκριση πάνω απ' όλα, χαρίσματα που δεν τα βλέπεις εύκολα, και έπαρση, ίηση. Είναι φοβερό και τρομερό να το βλέπεις αυτό σε ανθρώπους που υποδίονται το ρόλο του πνευματικού. Και ίσως η εξουσία πάνω σου. Ναι, εξουσία, η εξουσία πάνω που ασκεί απάνω σε ανθρώπινες ψυχές είναι ό,τι πιο τραγικό. Είπατε μια μεγάλη αρετή που και εγώ την ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια, τη διάκριση. Η διάκριση πρέπει να έχουμε και εμείς, να μπορούμε να διακρίνουμε ένα πνευματικό ο οποίος πραγματικά
είναι εποφελία μας ή ένα πνευματικό ο οποίος μας χειραγωγεί. Αλλά για να έχουμε αυτή τη διάκριση πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις αξίες που αναφέραμε. Όσον αφορά τον πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστής όπως είπατε είναι τόσο ταπεινός που ούτε είναι ο μόναχος δεν θέλει να γίνει. Και αυτό δίνει τη μεγάλη αξία του γιατί έχει αξία η ζωή. Η αξία η ζωή έχει για να κάνουμε ένα μεγάλο έργο, να είμαστε αφανείς όσο γίνεται, να είμαστε ταπεινοί, να έχουμε δοτικότητα που έχει χαθεί. Σου μιλάει με τόσο μεγάλη αγάπη γενικά όταν το βλέπεις, σου μιλάει για αγάπη προς τον άνθρωπο. Και αυτό σε κάνει, γιατί είναι τόσο, ας το πούμε, αγαπητός στα δικά μας μάτια, γιατί καταλαβαίνεις την αδειοτέλειά του, την αγάπη του και προσπαθεί να σου βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Θα σε κάτσει να σε ακούσει, επίσης πολύ σημαντικό. Ώρες. Θα κάτσει να σε ακούσει ώρες υπομονετικά, ακούραστος για όλους. Και όχι βιομηχανικά, θα σε ακούσει, θα σε πάει στο κημητήριο και θα σε ακούσει. Θα σε ακούσει και μέσα σε αυτό, αυτό είναι το πολύ ωραίο, θα βάλει και το βίωμά του. Ναι. Δηλαδή θα ταυτιστεί μαζί σου, θα βάλει το βίωμά του, θα σου πει μια ιστορία που μπορεί να είναι παρόμοια με τη δικιά σου, ώστε να μπορέσει να σου δείξει έναν δρόμο, θα προσπαθήσει να σε ανεβάσει ψυχολογικά, γιατί όταν λέμε ένα πρόβλημα, σίγουρα είμαστε ψυχολογικά φορτισμένοι. Θα προσπαθήσει να σε αποφορτήσει και φανταστείτε όλη αυτή την αποφόρτιση και την ενέργεια την παίρνει πάνω του. Και πόσο σπουδαίο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει τόσους ανθρώπους. Παίρνει όλη, ας το πούμε, την αρνητική ενέργεια με αντιοτέλεια και στο τέλος να σου χαρίζει ένα χαμόγελο. Αυτό που σου χαρίζει στο τέλος είναι χαμόγελο. Για μένα δεν υπάρχει. Ουσιαστικό πράγμα. Χαμόγελο και όχι πλαστικό. Αυθεντικότητα. Έτσι, αυθεντικό. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι αυθεντικό και με αγάπη. Με αγάπη. Δηλαδή πολύ σπουδαία λέξη, η λέξη αγάπη. Να σε αγκαλιάζει με αγάπη κάποιος. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη και κάτι που χάνεται στις μέρες μας και πρέπει να ψάξεις αρκετά. Τι άλλο είναι εκείνο που σε παρακίνησε να κάνεις αυτό το βιβλίο, ειδικά αφιερωμένο σε αυτή την προσωπικότητα? Πρόκειται περί ισχυρής προσωπικότητας, τα mainstream media όπως είναι η New York Times δεν χαρίζονται εύκολα, δεν είναι κάποιο πληρωμένο κομμάτι, ήτανε πρωτοσέλιδο, δεν είναι κάποιο κομμάτι το οποίο το ήθελε μια πολυεθνική, ήταν η κρίση μιας από τις πιο σκληρές εφημερίδες στον κόσμο, η οποία καθοδηγεί και έδωσε ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό ήταν ο πρωταγωνιστής μας όταν είπε ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Όσοι γκουγκλάρουνε θα το βρούνε αυτό. Υπάρχει ακόμα καρφιτσωμένο στα αρχεία των New York Times ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου και εκεί θα καταλάβουν περισσότερα για τον πρωταγωνιστή μας. Εσύ όμως που ξέρεις τον πρωταγωνιστή μπορείς να μας μεταφέρεις άλλες εικόνες που δεν τις αναφέρεις στη ζωή του και στη δράση του μέσα από αυτό το μικρό πόνημα που είναι απλώς ένα στιγμιαίο κομμάτι της ζωής του, της δεκαετίας του 70-80 όταν πήρε την κρίσιμη απόφαση. Ναι. Εμένα θα μιλήσω για προσωπικά. Σε γοητεύει, με γοήτευσε η προσωπικότητά του. Δηλαδή με το που το βλέπεις έχει είναι ένας φωτεινός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αύρα η οποία είναι μοναδική. Δεν ξέρω, μερικές φορές ξέρετε τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό που βλέπεις ή αυτό που ζεις όταν κάνεις μια συζήτηση μαζί του και πόσο σε αγκαλιάζει στοργικά. Τον βλέπεις σαν αδερφό σου, σαν φίλο σου. Είναι σπάνιο και το πιο σημαντικό για μένα. Μπορεί να τον έχεις γνωρίσει μία ώρα και να νιώθεις ότι τον ξέρεις 50 χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια. Αυτό είναι μοναδικό. Και αυτό ο άνθρωπος μέσα από το βιβλίο μας λέει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έζησε και τον φέραν σε αυτό το σημείο ώστε να μας συμπεριφέρεται έτσι, γιατί καταλαβαίνει και τον πόνο του ανθρώπου και τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά σε εγωιτεύει, έχει μια, δεν ξέρω πώς να πω, η προσωπικότητά του είναι μοναδική. Στην προσπάθειά μου να τον πείσω να πει 5 κουβέντες,
μου είπε κάτι φοβερό και ταυτόχρονα τραγικά αληθινό για την εποχή μας. Ο γέροντάς τους, ο Εμιλιανός, ο μακαριστός Εμιλιανός, ο προηγούμενος στη Μονή της Σιμωνόπετρας, συνήθιζε να λέει και στα πνευματικά του παιδιά, μου το επανέλαβε πρόσφατα, για τη φήμη, όταν παιδιά μου, ο καλόγερος ή ο μοναχός ή τα δικά μας παιδιά φτάνουν να τρέχει η φήμη τους πριν από αυτούς, μετά από αυτούς, αυτό είναι κατάντημα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ζωή και το βίωμα της Ορθοδοξίας. Το λέω γιατί σήμερα το διαδίκτυο πετάει κάθε μέρα και έναν Άγιο, έναν Όσιο, έναν Προφήτη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι σύμπτωμα και παθογένεια της εποχής μας. Και στην προσπάθειά μου να το πείσω, μου λέει, Αλέξανδρε μου, ο γέροντας που ήξερες έλεγε αυτό. Πώς εγώ μπορώ να το παραβιάσω? Οι άνθρωποι που θέλουν θα ψάξουν και θα βρούνε. Και δεν είναι ανάγκη να βρουν εμένα. Θα βρουν εκείνον που αναπαύεται η καρδιά τους και η ψυχή τους. Αν αυτό δεν είναι το άκρο νάωτον της ταπεινοφροσύνης, τότε τι είναι? Παρά τα παραδείγματα που έχουμε. Το συζητάω μαζί σου και ανταλλάσσουμε βιώματα και εμπειρίες, γιατί γνωρίζουμε τον άνδρα, γνωρίζουμε την ποιότητα, γνωρίζουμε το φρόνημα το ορθόδοξο, το μοναχικό βίο, και δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχουμε την γνωστή εικόνα ενός ανθρώπου που διαρκώς προσεύχεται κλπ. Προσεύχεται ό,τι και αν κάνει. Ακόμα και την ώρα της δουλειάς, ακόμα και την ώρα της συζήτησης μαζί σου. Πες μου εσύ, εγώ σου έδωσα αρκετές πάσες για να δούμε λίγο, να σκιαγραφίσουμε λίγο το πορτρέτο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται να θέλει να είναι στην αφάνεια. Μου είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι τα βιώματα τα δικά μας. Μου είχε πει το εξής, ότι όλα στη ζωή λύνονται, όλα τα προβλήματα του ανθρώπου λύνονται με ταπεινότητα. Η ταπεινότητα τα λύνει όλα. Γιατί με την ταπεινότητα βάζεις τον εγωισμό σου χαμηλά και βλέπεις λίγο πιο καθαρά. Με βοήθησε πάρα πολύ. Απλές κουβέντες, τις οποίες όμως, αν είσαι λίγο ανοιχτός, έχεις ανοιχτά τα μάτια σου. Open mind. Μπορεί να καταλάβεις πολλά πράγματα. Γιατί πρέπει να είμαι ταπεινός, γιατί τους βλέπεις τους μοναχούς, την ταπεινότητά τους, την απλότητά τους. Και ότι δεν έχουν κανένα όφελος σε αυτό που πραγματικά διακονούν. Και το δεύτερο που μου είχε πει είναι ότι η δημοσιότητα σε φθείρει σαν άνθρωπο. Σε φθείρει εσωτερικά. Γι' αυτό θέλει να είναι αφανής και κάνει και πολύ καλά το έργο του. Σώζει πραγματικά πολλές ψυχές. Γι' αυτό είναι και τόσο αγαπητός. Γι' αυτό πολλές φορές θέλει να απομονώνεται, γιατί πρέπει να αναχτίσει και την ενέργειά του. Αλλά έχει τόσο αγάπη που δεν μπορεί να πει σε κανέναν όχι. Και κάθεται ώρες χωρίς να κοιμηθεί ή να κοιμηθεί ελάχιστα μία ώρα για να μπορέσει να ακούσει εμάς. Γιατί ερχόμαστε από τον έξω κόσμο, όπως λέει, που είμαστε στην τρικυμία. Ενώ το Άγιο Όρος είναι το λιμάνι που έχει ηρεμία και γαλήνη. Και συμπάσχει μαζί μας, πολύ σημαντικό να συμπάσχω με τον άλλο, να μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνει στη θέση μας. Και ακούει τον καθένα. Ακούει τον καθένα με πολύ αγάπη, θα διαφερθεί για τα πιο απλά που μπορεί να του πεις. Χωρίς να χειραγωγεί, χωρίς να αλλοιώνει χαρακτήρες ανθρώπινους. Χωρίς να σου πει τι να κάνεις. Δεν αλλοιώνει, δεν επεμβαίνει πάνω σου. Γι' αυτό με βλέπετε συνέχεια με ένα χαμόγελο, γιατί η επίδρασή του μέσα από τη ζωή του, θέλω να πω, για μένα ήταν καταλυτική και τον θεωρώ πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου. Και είμαι ευγνώμων στην Παναγία που τον έφερε στον δρόμο μου. Τι άλλο είναι, ποιο άλλο στιγμιότυπο μπορείς να μας ξετυλίξεις πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση?
η οποία έχει πολύ μυστήριο βέβαια, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του ανδρός. Εγώ θα σταθώ πάλι στο ότι επέλεξε έναν δύσκολο δρόμο. Mm. Ίσως το δυσκολότερο δρόμο που δεν θα επέλεγε κανένας από εμάς. Αυτό κάθε πρωί που ξυπνάω το σκέφτομαι. Σε κάθε δυσκολία μου σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να κάνω το πρώτο βήμα, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος άλλαξε τη ζωή του όλη για να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Και όχι αυτό που πραγματικά θέλει, αλλά να νιώθει και πολύ καλά με αυτό. Οπότε για μένα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για τη δική μου ζωή, πώς πρέπει να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Και κάτι άλλο που μου είχε πει που είναι πολύ ωραίο και διδακτικό για μένα, είναι ότι όλοι έχουμε πτώσεις στη ζωή μας. Όλοι έχουμε πάθη. Μερικές φορές τα πάθη είναι και γλυκά. Το καζίνο, παράδειγμα, να παίζουμε είναι γλυκό πάθος και δεν θέλουμε να φύγουμε από εκεί. Και κάποιο άλλο πάθος, ο αλκοολισμός, οτιδήποτε είναι πάθος. Οπότε ο άνθρωπος μερικές φορές δεν θέλει να φύγει από τα πάθη του και αν τα γνωρίζει. Αλλά στις πτώσεις μας υπάρχουν εύκολες και δύσκολες πτώσεις. Οι εύκολες πτώσεις σηκωνόμαστε μόνοι μας. Στις δύσκολες πτώσεις όμως χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον, το οικογενειακό μας περιβάλλον ή κάποιον, όπως είπαμε, πνευματικό, καθοδηγητή, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, ένα περιβάλλον να μας σηκώσει. Αν δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον, δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει, λόγω του εγώ μας, λόγω του ego μας, να νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι. Δεν είμαστε τίποτα. Και αυτή είναι μια ψευδαίσθηση, στην οποία σου δημιουργεί αυτή η εποχή. Η εποχή αυτή και νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι αν φοράμε ένα καλό ρολόι, αν έχουμε ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά είμαστε τρωτοί. Είμαστε τρωτοί πάρα πολύ. Και όταν νιώσουμε την ανάγκη, επειδή, ξέρετε, η έπαρση οδηγεί και σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι επιθυμητές, όταν έρθει η ώρα της ανάγκης, δεν θα έχουμε κάποιον δίπλα μας. Αυτό κρατάω από αυτόν τον άνθρωπο. Κρατάω την αγάπη, ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τον άλλο. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τον άλλο. Και αυτό εμένα με έχει, έτσι ας το πούμε, ακουμπήσει και αγγίξει πάρα πολύ στην ψυχή μου, είναι ότι να πηγαίνουμε με ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι να μας δώσουν, να μας προσφέρουν. Όχι εννοώ κέρδος, αλλά να μας πηγαίνουν μπροστά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αξίες, με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον άλλον, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγάπη, έχουν δοτικότητα, είναι ταπεινοί. Χαίρομαι πάρα πολύ τους ταπεινούς ανθρώπους και τους εκτιμώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και όταν επισκεφτείς το Άγιο Όρος, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια άλλη ζωή, άλλες αξίες, που όπως όλοι λένε, όταν φεύγουμε από εκεί είμαστε άλλοι άνθρωποι. Γιατί είμαστε άλλοι άνθρωποι? Γιατί ίσως βρίσκουμε την πραγματική μας ζωή και αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε, που δεν το ζούμε στον έξω κόσμο. Αλλά υπάρχει τέτοια μεγάλη αλλίωση που μετά από 3-4 μέρες γινόμαστε κι εμείς ο παλιός μας, κακός μας εαυτός. Αλλά και στον έξω κόσμο μπορούμε να παλέψουμε. Και είναι ανάγκη να παλέψουμε. Οι μικροί πυρήνες κάνουν την αλλαγή. Ένας καλός λόγος. Είναι πολύ ωραίος ένας καλός λόγος. Όλοι έχουμε μάθει να κρίνουμε χωρίς λόγο. Βλέπεις κάποιον χωρίς να τον κρίνεις και τον κρίνεις. Ας παλέψουμε λίγο, ας παλέψουμε για το καλό, ας πούμε ένα καλό λόγο. Έχει χαθεί ο καλός λόγος. Εγώ και πάντα ο πρωταγωνιστής έχει ένα καλό λόγο. Με τον τρόπο που θα σου περάσει τα μηνύματά του χωρίς να σε χειραγωγήσει και θα έχει ένα καλό λόγο για να σου δώσει μια όθηση να προχωρήσεις στη ζωή. Και έτσι πρέπει να προχωράμε στη ζωή, να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε. Ελπίζω στο επόμενο συγγραφικό σου έργο, ο κόσμος να γνωρίζει μέσα από την δουλειά σου και τα απονήματά σου και τις έρευνές σου, γιατί ουσιαστικά είναι μελέτες και έρευνες πάνω σε μοντέλα ζωής, να είναι ακόμα ένα σκαλοπάτι για την ελληνική κοινωνία ή και την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών,
Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το βήμα, γιατί δεν είναι εύκολο σήμερα να βρεις βήμα να μιλήσεις για αξίες. Μπορείς να βρεις βήμα να μιλήσεις για πλούτο, τι έχεις καταφέρει στα 5 δευτερόλεπτα, τα προηγούμενα 5 δευτερόλεπτα της ζωής σου, τι έκανες στα social media πριν μια μέρα, αλλά για αξίες και για πνευματικότητα δεν υπάρχει βήμα. Και εύχομαι κάτι να αλλάξει σιγά σιγά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το βιβλίο πραγματικά που εγώ ξαναλέω με το μέσο να αγγίξει ανθρώπους και πραγματικά να προβληματίσει ένα βιβλίο ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, η επιτυχία του είναι να προβληματίσει τους ανθρώπους. Ακόμα και αν διαφωνώ με κάτι, είναι να προβληματίσει. Και σίγουρα αυτό το βιβλίο θα μας προβληματίσει αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι ή ευτυχισμένοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και πολλές φορές συγκρουόμενα κιόλας. Και ταυτίζουμε την επιτυχία με την ευτυχία κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York.